Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει το ΠΡΟΚΑΤ στην πλατεία της παλιάς λαχαναγοράς Ηρακλείου, στο οποίο στεγάζεται το Τμήμα Διοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου, καθώς ένα μεγάλο τμήμα της οροφής κατέρευσε λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Αυτό βέβαια ούτε τυχαίο είναι, ούτε είναι ζημιά που προκλήθηκε τις τελευταίες μέρες. Στο συγκεκριμένο ακίνητο οι βροχοπτώσεις, οι γρασίες που εισχωρούσαν από τα φωτιστικά και την ψευδοροφή είχε κάνει μεγάλη ζημιά και είχε εντοπιστεί χρόνια πριν. Εργαζόμενοι στάθηκαν τυχεροί καθώς η οροφή κατέρευσε τις νυχτερινές ώρες εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης, με τους εργαζόμενους να αντικρίζουν τις εικόνες καταστροφής την περασμένη Τετάρτη. Ευτυχώς που δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό συναδέλφου. Αυτό θέλει αντικατάσταση, δεν θέλει επισκευή. Και πρέπει να ενταχθεί σε πρόγραμμα αντικατάστασης. Σύμφωνα με το Σύλλογο Εργαζομένων ΝΟΤΑ του νομού Ηρακλείου, ήταν θέμα χρόνου η κατάρρευση του ΠΡΟΚΑΤ, καθώς εδώ και αρκετά χρόνια οι εργαζόμενοι έκρουαν το καμπανάκι του κινδύνου, ενώ και ο τεχνικός ασφαλείας, σε επίγουσα επιστολή του προς αιρετούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, τόνιζε ότι το κτίριο χρήζει άμεσης επισκευής. Με αφορμή όμως αυτό το περιστατικό, θα ήθελα να πω ότι σε μεγάλο αριθμό δημοτικών κτιρίων υπάρχει θέμα ασφάλειας των χώρων εργασίας. Παράλληλα, ο Σύλλογος Εργαζομένων υποστηρίζει ότι καταγράφονται προβλήματα με μονώσεις, σοβάδες και όχι μόνο και σε άλλα δημοτικά κτίρια, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις κτιρίων χωρίς επαρκή αρισμό των εργασιακών χώρων, με τους συνδικαλιστές να θέτουν ζητήματα υγείας. Να ξέρετε ότι υπάρχουν και εργαζόμενοι που στεγάζονται σε χώρους που έχουν σχεδιαστεί ως αποθήκες και ειδικά εν μέσω πανδημίας που ο αερισμός πρέπει να είναι συχνός, ναι, δεν υπάρχουν ούτε καν παράθυρα σε αυτούς τους χώρους.